Οργισμένες αντιδράσεις στην Κρήτη έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η Σουλτανίνα έμεινε εκτός συνδεδεμένων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Βασίλης Κεγκέρογλου, που χαρακτήρισε άδικη την εξαίρεση, με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στήλιο να απαντά, ρίχνοντας την ευθύνη στους τοπικούς φορείς για την απουσία μελέτης. Πώς διαλέγετε τη μαύρη και απορρίπτετε την ξανθιά? Ποιο είναι το κριτήριό σας δηλαδή? Επειδή μια παράγεται στην Πελοπόννησο και άλλη παράγεται στην Κρήτη, ποιο είναι το κριτήριο? Το αίτημα πρέπει να ακολουθείται από μια μελέτη, τεχνική, οικονομική μελέτη, η οποία να τεκμηριώνει για ποιο λόγο θα πρέπει ένα προϊόν να πάει στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Το θέμα παίρνει διαστάσεις κόντρας, καθώς με εχμές απάντησε στον Υπουργό ο πρόεδρος της ΞΟΣ Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η Σουλτανίνα εξαιρέθηκε χωρίς λόγο από τις ενισχύσεις. Για να μην παίζουμε με τη λέξη, δεν είναι το θέμα να υποβληθεί κάποια μελέτη για να ενταχθεί η συνδεδεμένη. Κακώς μας βγάλανε εκτός συνδεδεμένης του 2004, να μας πει ο κύριος Υφυπουργός, ο κύριος Σπύλιος, εάν έχουν υποβάλει μελέτες για όλα τα άλλα που εντάξαμε. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις δίνεται σε συγκεκριμένους τομείς και προϊόντα για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα ή την ποιότητα. Και αυτό ελέγχεται και από την Επιτροπή. Δεν είναι ότι το αποφασίζουμε εμείς και μπήκε στις συνδεδεμένες και τελείωσε. Αυτοί μοιράσαν την πίτα. Από τη μία φωνάζουν αναμπέλωση, μελέτες, ταμείο ανάκαψης, και από την άλλη την αφήνουν εκτός συνδεδεμένοι. Να κάνουν τι, να έχουν ενομηρία τον κάθε παραγωγό που θα κάνει αναμπέλωση να πουλεί 20-30 λεπτά το σταφύλι. Ο κύριος Κεγκέρογλου ταυτόχρονα κατέθεσε στη Βουλή το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, όπου ζητείται η ένταξη της Σουλτανίνας στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης. Πάντως, ο πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας προανήγγειλε ότι δεν θα αφήσει το θέμα στην τύχη και θα ζητήσει απαντήσεις. Αύριο θα βρίσκομαι στο Υπουργείο για αυτό το θέμα. Έχουν περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα να το φτιάξουν, άμα θέλει η πολιτική ηγεσία. Όσο για το θέμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών, σύμφωνα με τον κύριο Κεγκέρογλου, ο Υφυπουργός απέφυγε να δώσει απαντήσεις.